Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι το οποίο έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά τα τελευταία χρόνια και έχουμε πολλά ερωτήματα και εμείς. Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπαμε και πριν. Θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε στο σημείο αυτό με τον καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον Ιωάννη Πίτα. Έχουμε τη μεγάλη χαρά, κύριε καθηγητά, να επικοινωνούμε μαζί σας, να μιλήσουμε για κάτι το οποίο λίγο πολύ μας προβληματίζει όλους μας. Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για τις επιπτώσεις που έχει στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Όλα αυτά εσείς θα τα συζητήσετε και θα τα παρουσιάσετε σε μια διάλεξη, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, την Τρίτη. Στις 11 με 12 το πρωί. Υπάρχουν επιπτώσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Πίτα? Πάντως, μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Καλά, σίγουρα, γιατί πάντως η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Έχει επιπτώσεις ανάλογα με τον τρόπο τον οποίο θα την χρησιμοποιήσουμε. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι και αυτή ένα κομμάτι της επιστήμης και της τεχνολογίας. Όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε καταρχάς να δώσουμε έναν ορισμό για όσους τώρα ίσως να μην γνωρίζουν. Μιλάμε για μηχανήματα, έτσι. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι κατασκευασμένο. Ναι, μιλάμε είτε για μηχανήματα είτε για αλγορίθμους που υπάρχουν σε υπολογιστές, ακόμη και στα κινητά, τα οποία μηχανήματα προσπαθούν να προσομοιώσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη, η οποία δεν είναι και καλά ορισμένη, και να αλληλεπιδρούν με τον περιβάλλον με έναν τρόπο παρόμοιο με αυτόν που αλληλοπιδρούν οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, έχουμε έναν εργάτη ο οποίος δουλεύει σε ένα εργοστάσιο. Ένα ρομπότ προσπαθεί να κάνει τη δουλειά που κάνει ένας εργάτης. Η εικονική πραγματικότητα, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, στην εικονική πραγματικότητα προσπαθούμε να προσομοιώσουμε κομμάτι του περιβάλλοντος μας. Αυτό θα μπορούσε να ήταν το γραφείο μου για παράδειγμα. Ή θα μπορούσε να ήταν μια ολόκληρη πόλη. Ήδη υπάρχουν τέτοιες προσομοιώσεις και μπορούμε να προσομοιώσουμε ανθρώπους, να γίνουν δηλαδή τα λεγόμενα avatars, που δεν ξέρω αν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά, δηλαδή εικονικοί άνθρωποι, οι οποίοι μιλάνε όπως εγώ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν τι να σα μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να σα μιλάει για παράδειγμα το avatar μου και ανάλογα με το πόσο έξυπνο είχα ζωή. Το ένα είναι να μπορεί να απαντήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Τώρα, όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν ένα εικονικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να μπει κάποιος, για παράδειγμα τη χρήση συνήθως ειδικών γυαλιών, και να αρχίσει να διαδρά με το περιβάλλον, να περιηγείται δηλαδή σε ένα εξωτικό νησί ή να μιλάει με άλλους οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα. Αυτό είναι μια μεγάλη προσπάθεια, ένα στοίχημα το οποίο έχει κάνει η Meta με το Metaverse αυτή τη στιγμή, αλλά δεν βλέπω να τις βγαίνει, γιατί αυτό το γράφω και στο βιβλίο μου που έβγαλα πρόσφατα. Η τεχνολογία αυτή δεν είναι όρημη ακόμα για να χρησιμοποιηθεί από το ευρύ κοινό. Τα γυαλιά, για παράδειγμα, έχουν ένα κόστος, δημιουργούν πονοκεφάλους και η τόση εμβύθυνση στην πραγματικότητα σε άτομα τα οποία δεν είναι ακόμα διαμορφωμένο σωστά, μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα ανάπτυξη. Στους νέους δηλαδή, δεν είναι σωστό κατά κάποιο τρόπο να ζουν στο φυσικό κόσμο και σε ένα παράλληλο κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους? Αυτά δεν έχουμε λυθεί. Τώρα, κύριε Πίτα, όλα αυτά μπορεί να είναι και διαφημιστικά τρίκ, έτσι, από ό,τι διαβάζουμε και στο δελτίο τύπου που συνοδεύει. Εγώ αυτό νομίζω έτσι ότι είναι από πλευράς της ΜΕΤΑ. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια προσπάθεια στην οποία έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια. Και εν μέρη, κατά την άποψή μου, είναι μια προσπάθεια προς τη λάθος κατεύθυνση. Εσείς πάντως κάνατε μια έρευνα 2 χρόνια, όπως διαβάζουμε, διετής είναι η έρευνά σας, και βέβαια καταγράψατε όλα αυτά τα οποία μας προβληματίζουν. Να ρωτήσω απλά ότι είπατε αυτή η τεχνολογία ότι τώρα δεν είναι όρημη, έτσι, να την υιοθετήσουμε όλοι μας. Είναι και ακριβά τα γυαλιά, είπατε, δημιουργούνται και κάποια θέματα. Πότε το βλέπετε να γίνεται πραγματικότητα, δηλαδή εικονική αυτή η τεχνολογία, να μπαίνει στη ζωή μας, πόσες δεκαετίες μετά? Τώρα μιλάμε για το ειδικό θέμα της εικονικής πραγματικότητας, που είναι λίγο διαφορετικό από την τεχνητή νοημοσύνη. Κοιτάξτε, δεν είμαι σίγουρος καν αν θα μπορέσουμε ποτέ να θυσιάσουμε αυτή την πλήρη εμβύθυνση σε ένα τέτοιο εικονικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος έχει αναπτυχθεί, όπως ξέρετε, μέσω της εξέλιξης εδώ και χιλιάδες χρόνια και οι αισθήσεις του έχουν συγκεκριμένες ικανότητες. Όταν εμείς τώρα προσπαθούμε ουσιαστικά να υπερβούμε αυτές εδώ τις αισθήσεις, και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον και να ζήσουμε σε ένα εικονικό περιβάλλον, αυτό από μόνο του μπορεί να έχει ιδεολογικά όρια. Να μην μπορέσουμε δηλαδή ποτέ να πετύχουμε
αυτό εδώ πέρα το οποίο έχει βάλει σε στόχο η ΜΕΤΑ αυτή τη στιγμή. Και εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου θα αργήσει. Η τρισδιάστατη απεικόνηση, γιατί γι' αυτό μιλάμε, ξεκίνησε από την εποχή του 1920, μετά θα θυμάστε ίσως οι παλιότεροι τα Viewmaster με τα οποία βλέπαμε τρισδιάστατα, μετά έχουμε την τρισδιάστατη τηλεόραση, τρισδιάστατες ταινίες, όλα αυτά είχαν μια μεγάλη κορφή και μετά το πράγμα έπεσε. Γιατί υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία σας έχω πει και ήδη αυτό το ξαναβλέπουμε τώρα πάλι να συμβαίνει με το μέτρο. Όμως από την άλλη πλευρά, κύριε καθηγητά, η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα στην ιατρική, δίνει λύσεις, έτσι. Πραγματικά έρχεται για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Έτσι. Προφανώς, για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη δημιουργία εμβολίων για το COVID, τα οποία είναι αποτελεσματικά. Πράγματα τα οποία παλιά γινόταν σε δεκαετίες, τώρα γίνανε μέσα σε ένα χρόνο. Μπορέσαμε να αποκωδικοποιήσουμε τις πρωτεΐνες σχεδόν όλων των ζωντανών οργανισμών. Να αποκωδικοποιήσουμε το DNA και το πώς αυτό είναι δομημένο και οι πρωτεΐνες οι ανθρώπινες και το RNA και πώς αυτά είναι δομημένα στον χώρο. Μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να υποβοηθήσουμε τους γιατρούς στις διαγνώσεις τους. Αυτά είναι πολύ μεγάλα επιτεύγματα, τα οποία είναι προς τη θετική κατεύθυνση, προφανώς. Ακόμα και εγχειρήσεις μπορούν να κάνουν οι γιατροί μας σήμερα μέσω εικονικής, μέσω του επιστημονικού αυτού χώρου, τα ψηφιακά μέσα που διαθέτουν, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο γίνεται σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τόσο θέμα τεχνητής νοημοσύνης, όσο θέμα μακρινής χειρουργικής, δηλαδή χρησιμοποιείς ένα ρομπότ για να εγχειρήσεις από μακριά. Το ρομπότ είναι κομμάτι της περιοχής της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πάντα ο γιατρός σε αυτή την περίπτωση έχει την ευθύνη να κατευθύνει το ρομπότ έτσι ώστε να κάνει την χειρουργική επέμβαση με ακρίβεια. Τα ρομπότ βοηθάνε τον γιατρό βέβαια να κάνει την επέμβαση με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αλλά αυτά τα συστήματα ακόμα δυστυχώς είναι ακριβά. Έτσι. Δεν έχει γίνει επαρκής επένδυση στην ιατρική. Θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμη μεγαλύτερα θαύματα στην ιατρική με τη χρήση της επιστήμης πληροφορικής και της τεχνολογίας, αλλά χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στην περιοχή. Να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά από το σύνδεσμο του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και θα λάβει χώρα την Τρίτη, έτσι, από τις 11. Ναι, θα είναι διαδικτυακά. Mm-hmm. Έχει βγει ανακοίνωση σχετική. Στο δελτίο τύπου υπάρχει το link, θα το στείλουμε και μέσω email σε όλους τους φοιτητές. Θα το βγάλουμε και σαν ανακοίνωση στη σελίδα του εργαστηρίου μας. Εμείς προτιμήσαμε να είναι διαδικτυακή έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει και οποιοδήποτε στην Ελλάδα. Άλλωστε έχουμε εξοικειωθεί λίγο πολύ με αυτόν τον τρόπο αλληλεπίδρασης. Έτσι, τώρα και έτσι μιλάμε. Η ώρα αυτό χρησιμοποιούμε τώρα. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια στο έργο σας, το πολύτιμο έργο σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δώσετε να έρθω σε επαφή με τους ακροατές σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Πίτας, λοιπόν, ο καθηγητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος επίσης είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Τρίτη, λοιπόν, 29 Νοεμβρίου, 11 με 12, διαδικτυακά, υπάρχει και στη σελίδα μας η δημοσίευση. Από εκεί μπαίνετε, βλέπετε το link για να την παρακολουθήσετε κι εσείς από τη σελίδα του Πανεπιστημίου. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα, μια μικρή ανάσα παίρνουμε και περνάμε στην επικαιρότητα.